Διατηρητέ ακτήρια που έχουν υποστεί φθορές, αδέσποτα ζώα, άστιγοι και κερακοσυλλέκτες που μένουν σε αυτοσχέδιες κατασκευές. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Στο άκουσμα της είδησης πως 210 στρέμματα παραχωρήθηκαν στο Δήμο Καλαμαριάς, οι κάτοικοι περιμένουν πολλά και ελπίζουν να μεταμορφωθεί η περιοχή σε ένα χώρο πρασίνου και αναψυχής. Είναι μια πολύ καλή κίνηση και χαιρόμαστε για αυτή την ιστορία, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στο στρατόπεδο μέσα. Πάρα πολύ χαρούμενος και χαίρομαι και εγώ σαν τόπιος εδώ Καλαμαριώτης που θα το ζήσω και αυτό, να το χάρω και εγώ. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των τοπικών αρχών και της πολιτείας άρχισαν το καλοκαίρι του 2017. Τελικά το βράδυ της 5ης ψηφίστηκε από τη Βουλή η παραχώρηση για 99 χρόνια των 210 στρεμμάτων στον Δήμο Καλαμαριάς. Ο χώρος είναι αφύλακτος, είναι εγκατελειμμένος. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να τον δώσουμε ζωή. Σημαίνει ότι ο Δήμος θα μπει, να καθαρίσει, να το φυλάξει, να το περιφράξει, να διώξει τους καταληψίες και στη συνέχεια να αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα, είτε με πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα κτίρια και ανοιχτού τύπου πολιτιστικές εκδηλώσεις, να μπουν μέσα τα σχολεία, να μπουν οι φορείς της πόλης και σιγά σιγά να δώσουμε ζωή σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων, όχι μόνο της Καλαμαριάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Συνολικά το στρατόπεδο έχει μια έκταση που φαίνεται 500 στρέμματα. Αρχικά ο Δήμος θα περιφράξει τα 210 που του παραχωρήθηκαν, θα τα αναμορφώσει και θα τοποθετηθεί φύλαξη. Πρόκειται για μια έκταση που βρίσκεται σε προνομιακή θέση λίγα μέτρα μακριά από τη θάλασσα. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα είναι αποκαρδιωτική. Η ιστορία κρεμούσε από το 1966 με τον αείμνηστο Μένιο Αλεξιάδη. Ύστερα από πολλούς αγώνες διεκδικήσεις και σε νομικό επίπεδο και σε κοινωνικό, έγινε πραγματικότητα ένα όραμα γενναιών που ζουν και δρούν μέσα στο Δήμο Καλαμαριάς. Ήδη ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς αλλά και με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες για να παραχωρηθούν και τα υπόλοιπα στρέμματα. Ανοίγουν και άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Αυτά που έχουμε συζητήσει πάλι με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στην πόλη, αλλά και με τους αρμόδιους υπουργούς, ότι θα πρέπει να πάρθουν πολιτικές πρωτοβουλίες, να δούμε τι θα κάνουμε με τον αυτόνομο οργανισμό αξιωματικών, τι θα κάνουμε με τα 30 στρέμματα όπου ακόμα υπάρχουν διάσπαρτα και είναι ιδιοκτησίες, και τι θα κάνουμε με τον αρχαιολογικό χώρο και τα διατηρητέα μνημεία. Όταν ο Δήμος Καλαμαριάς αποκτήσει όλη την έκταση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, θα προχωρήσει σε ολοκληρωμένη μελέτη ανάπλασης, για να δημιουργηθούν χώροι πολιτισμού, πάρκα αλλά και ποδηλατόδρομοι.